προετοιμασία μας πάει αρκετά καλά. Είμαστε καταρχήν αρκετά ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε ξανά στην εθνική ομάδα. Το περιμέναμε μετά από ένα χρόνο ακριβώς, μετά την επιτυχία που είχαμε το περασμένο καλοκαίρι. Όλα τα κορίτσια είναι ενθουσιασμένα και με ιδιαίτερο ζήλο παρουσιάζονται καθημερινά στην προπόνηση δίνοντας τον καλύτερο τους εαυτό. Δόξα τω Θεώ, φέτος είμαστε και ενισχυμένοι και με άλλες παίχτριες όπως είναι η Στυλιανά Τσενακλίαβα, η Κάσιν Μιχάκο, η Στέφανη Γεωργίου. Γενικά έχουμε νέο αίμα φέτος, αυξάνονται και οι προσδοκίες για την ομάδα. Μικροπροβλήματα τα οποία είναι διαχειρίσιμα και ευελπιστώ ότι θα ταξιδέψουμε στη Μάλτα πλήρες και το καλύτερο δυνατό. Οι στόχοι για τους ΑΜΚΕ είναι φυσικά ένα μετάλλιο, όποιον και αν είναι αυτόν, πάντα στοχεύουμε ψηλά, είμαστε υποχρεωμένοι. Αυτό είναι και το mindset που έχω βάλει από πέρσι, δεν είναι ώρα για να κάνουμε πίσω. Βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι αγωνιζόμαστε με ομάδες οι οποίες έχουν συμμετάσχει στα παράθυρα του Euro. Το Montenegro ήδη είναι προκριμένο στο Euro στους ομίλους, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι υψηλού επίπεδου. Το ίδιο και το Λουξεμβούργο, το οποίο δεν πέρασε στους ομίλους αλλά ήταν στα παράθυρα. Αν θυμάστε, πριν 2 χρόνια το Λουξεμβούργο εδώ στην Κύπρο μας είχε κερδίσει με 30-40 πόντους, αλλά άλλο τι έγινε πριν 2 χρόνια, άλλο το τώρα. Θα ασχοληθούμε με το παρόν και όχι με το παρελθόν. Όπως και η Μάλτα, η οποία είναι η διοργανώτρια χώρα και είναι και αυτή ενισχυμένη με νατουραλιζέα Αμερικανίδα παίχτρια και έτσι κάνει όλο το τουρνουά πολύ ενδιαφέρον, αρκετά ανταγωνιστικό. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Εμείς προσχόμαστε να δώσουμε το καλύτερο δυνατό και να προσπαθήσουμε να φέρουμε ένα μετάλλιο για την χώρα μας. Πάντα όταν έχεις κατακτήσει κάτι, οι προσδοκίες από αυτούς που περιμένουν από σένα είναι πάντα εκεί, περιμένουν ότι θα κάνεις πάλι το ίδιο. Σας έχω τονίσει, δεν είναι η ίδια διοργάνωση, όμως εμείς προσδοκούμε ότι θα δώσουμε τα πάντα για να βγάλουμε ξανά την Κύπρο ψηλά όπως και πέρυσι. Μεγάλη ευκαιρία έχω να πω, πρώτη φορά όπως και η Στυλιανά, όπως είπαμε πριν. Είναι μια καινούργια εμπειρία, σίγουρα μεγάλη ευκαιρία που μας δίνεται. Φυσικά πάμε για το χρυσό, πάμε να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό στην ομάδα και τα αποτελέσματα θα δείξουν σε ποιον βάθος θα ανεβούμε. Σίγουρα οι στόχοι σε αυτούς τους αγώνες είναι να τα πάμε όσο καλύτερα μπορούμε και γιατί όχι να διεκδικήσουμε την πρώτη θέση. Ξέρουμε ότι το έργο μας θα είναι δύσκολο αφού αντιμετωπίζουμε χώρες όπως το Μαυροβούνιο και το Λουξεμβούργο. Σίγουρα όμως μπορούμε να διεκδικήσουμε το μετάλλιο και αν δώσουμε τον καλύτερο μας αυτό, νομίζω έχουμε πολλές πιθανότητες να πετύχουμε σε αυτό το τουρνουά. Σίγουρα μια καλή παρουσία, όχι μόνο από εμένα αλλά και από όλες τις πιο έμπειρες παίχτριες, σίγουρα είναι σημαντική για την επιτυχία της εθνικής φέτος. It's an honor to be able to play for the national team first off. I'm super lucky that everything worked out as it did and that Coach Patakis wanted to have me and that the girls have just been so welcoming and that I'm able to represent Cyprus. It really does feel like a home away from home for me. So it's been a huge blessing so far and I'm enjoying everything. I'm excited to get out there. We've had 2 good weeks of practice. Like I said, getting the chemistry with the team and just getting to know everybody personally on the court and off the court. I think we've got a strong group going into the tournament. I know it's a really big tournament. And obviously, like, my number 1 goal is to win the whole thing, win the gold. And it'll just be a fun experience for me to have never played in something like this. And to represent an entire country, like, that's pretty cool. So yeah, I think to just play together, have fun and just go for the gold. Οι στόχοι μας είναι ίδιοι όπως κάθε χρόνο. Πάντα πάμε για να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, εννοείται να προσωπήσουμε τη χώρα μας με τον καλύτερό μας σε αυτό, να τα δώσουμε όλα και σίγουρα όχι για μια διάκριση. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι πήραμε το χρυσό στους αγώνες που γίνανε εδώ στην Κύπρο, άρα πλέον εννοείται μπορούμε να έχουμε και πιο υψηλούς στόχους. Δεν λέω βέβαια ότι πάμε και βλέπουμε μόνο το χρυσό, εννοείται οποιαδήποτε διάκριση είναι σημαντική για τη χώρα μας, οποιοδήποτε βάθρο, είτε δεύτερη θέση, είτε τρίτη θέση, γιατί όχι. Φτάνει να παίξουμε καλά, να παραμείνουμε δεμένες, να υπάρχει θετικό κλίμα και από εκεί και πέρα ό,τι προκύψει εννοείται για μας θα είναι πολύτιμο. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Περίμενα χρόνια αυτή την ευκαιρία και θα δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ για την εθνική μας για να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Η στόχη είναι να πάμε για το καλύτερο, για το χρυσό. Φυσικά είναι δύσκολο το έργο γιατί οι άλλες ομάδες είναι πολύ δυνατές, αλλά όπως πάντα θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό.